ο οποίος πρόσφερε και προσφέρει στην Εκκλησία του και στο λαό του Θεού, στους Χριστούς όρους, προσφέρει πολλά. Πολλά και τούτος εδώ ο Άγιος προσφέρει πολλά. Είμαι από αυτούς που κλείνω το στόμα μου σε ό,τι καλό και μικρό ή μεγαλύτερο θαύμα δώσω. Τα θαύματα θα τα φωνάζει ο Θεός, θα τα φωνάζουν οι Άγιοι, δεν θα τα φωνάζουμε εμείς. Αλλά να τον προσκυνάτε, να τον ζητάτε και να σας βοηθάει άφθονα. Δέστε τώρα, έχουμε Άγιο Λείψανό του εδώ. Να ευχαριστήσω θερμά τον Διάκονο. Είναι ο τρίτος Διάκονος της Μητροπόλεως και δικό μου πνευματικό παιδί, και αυτός και η Διακόνηση και ο Μωρός. Είναι καινούριο στην περιοχή μας, ήρθε από το Σιδηρόπαιστρο. Τον έφερε από το Σιδηρόπαιστρο, έτσι δεν είναι. Τον αγαπώ πολύ. Είναι στα Ριζά, εκεί μένει και εκεί διακονεί. Και όποιος τον ζητήσει η Μητρόπολη, τον στέλνει. Να ευχαριστήσω τον Γεωργάκη που εγώ είπα να μην έρθουν απόψε να τον κάνουμε απλό το να σπερνούμε. Ο Γεωργάκης τρέχει. Αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι εδώ. Θα είναι κι άλλοι ιερείς. Θα είναι κι άλλοι διάφοροι. Δόξα τω Θεώ. Κι άλλος κόσμος, αλλά θα είναι και οι Άγιοι εδώ. Να είμαστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Τα υπόλοιπα της ευχαριστίας θα τις πω αύριο. Και αύριο, ακούστε τώρα, έχουμε δώρα, δεν είναι δικά μας τα δώρα. Ο Άγιος τα έστειλε, έστειλε ανθρώπους και μας τα έδωσε. Άφθονο κρέας που θα ψήσουμε. Τα λουλούδια που θα σας δώσω έξω για τους κήπους σας. Δεν θα πάρετε απόψε. Αύριο θα πάρετε. Όλοι μας. Για να τα ευλογήσουμε πρώτα με τη λειτουργία μας. Και επιπλέον, να ευχαριστήσω και τον αγιογράφο που προχωράει το έργο. Όποιος θέλει να βοηθήσει να τελειώσουμε, είμαστε τρία βήματα πριν να τελειώσουμε. Είδα τι ωραίο έγινε και στην προς το τέλος. Πόσο όμορφο. Σε αυτό το κομμάτι στις τέσσερις εικόνες έπρεπε να βρούμε 2.500. Τα δώσαμε, τα βρήκαμε. Και εδώ να πω χίλια ευχαριστώ και χίλια μπράβο και στην κυρία Μαρία που αυτό το έργο με τις εικόνες το έχει αναλάβει και παιδεύεται η καημένη. Αλλά πάντα κάτι βρίσκεται, κάτι στέλνει ο Θεός. Να πω χίλια ευχαριστώ και στους επιτρόπους και σε όσους τους βοήθησαν που είναι ο ναός πεντακάθαρος, πανέμορφος, όμορφος και μέσα και έξω. Θα τον τελειώσουμε αγιογραφία. Μέχρι και τις κολόνες θα ζωγραφίσουμε ανάμεσα. Θέλω να σας τα παραδώσω και να είναι πανέμορφα. Και ακόμη να σας πω και κάτι. Θέλω να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, γιατί δεν μπόρεσα την Κυριακή που μας πέρασε να λειτουργήσω. Πόναγα όμως τόσο πολύ όλη τη νύχτα, μα τόσο πολύ, που δεν είχα ξαναπονέσει στη ζωή μου. Ξέρει ο Θεός και το κάνει. Εγώ όμως μου είπε ο γιατρός που λέει 15 μέρες ήσυχα, τι λες τα γιατρέτα. 15 μέρες ήσυχα, μετά από πάθρο λοκομείο. Εγώ δεν μπορώ ήσυχα. Θέλω να τρέχω για όλους. Δόξα το Θεό. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αν κάποιος με θέλει το Άγιο Ευχούλα, να και να πω, αυτό εδώ, το τόσο ωραίο πετραχύλι, μου το έκανα δώρο τώρα εκεί που είχα πάει στην Κύπρο. Γι' αυτό μου το έχουν κάνει πιο παλιά δώρα. Δώρα είναι όλα. Δεν αγοράζω, δεν αποτρέπουμε να αγοράσω. Και των δούλων του Θεού των προσελθόντων και συμμετεχών, ότι ρε ακολουθία ταύτη
Και όλα τα ονόματα μνημονεύσαμεν υγεία, σωτηρία και θεία βοήθεια υπέρ αυτών είπομε. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Oh.